και εις τους αιώνας των αιώνων. Όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της έντης μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο πατήσας και της έντης μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο πατήσας και της εντς μνήμας ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενίας ημών, ένε και το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο Αιγής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε εμείς σήμερον, κι άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέργειες ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίξε εμάς από ό,τι κονδυλούμε. Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίονται τελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, φυλάσσον αυτάς εις την μακαρία ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε, εις την καταπαυσή σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον, και τας ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός, και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημών η αγνή και αχράντος παρθένος, η Θεόν αφράστος Κύσας, απρέσβευε υπέρε του σωθήνε, τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου υπάκουσον και ελέησον, ετιδόμεθε υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, των θυμάτων της γενοκτονίας του παντιακού ελληνισμού και υπέρ της χωριθήνα αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιόνται και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αφού είναι θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των Ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστώ του αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δε ηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης ακούς, ο των διάβολων καταργήσας, των θάνατων καταπατήσας και ζωήν του κόσμου στο δωρισάμινος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των θυμάτων της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημα το παραφθούν πραχθένε λόγο έργο ή διενείως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκ έστειν άνθρωπος οζήσεται και ούχ αμαρτήσει σίγαρ μόνος, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση των μνημονευθέντων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι εσύ το ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία ανέχρονος αθάνατος βασιλεύς και αναστάσαι εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων Πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου και πάντων των Αγίων, τας ψυχάς των θυμάτων της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού εσκηνές δικαίων τάξε, εγκόλπης Αβραάμ αναπαύσε και με τα Αγίων συναριθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσει ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη, αιώνια αυτόν η μνήμη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος, αληθώς ανέστη ο Κύριος. Θεός να τους αναπαύσει και να τους χαρίσει τον παράδεισο, γιατί αυτοί ήταν μάρτυρες. Ήταν μάρτυρες γιατί δεν αλλάξαν ούτε την πίστη τους στο Χριστό, αλλά δεν αλλάξανε ούτε και το ότι ήταν Έλληνες. Μαρτύρησαν γιατί ήταν χριστιανοί και γιατί ήταν Έλληνες. Εάν γινόντουσαν μουσουλμάνοι, δεν θα είχαν μαρτυρήσει.